μπορούμε να αρχίσουμε με την τιμόμενη χώρα που είναι το Κάιρο. Η κυρία Σωτηρία Βέτα, συντονίστρια εκπαίδευσης στο Κάιρο, θα μας παρουσιάσει αν καταφέρει να ξεπεράσει το μικρό πρόβλημα που έχει με την τεχνολογία. Νομίζω όμως θα το ξεπεράσει. Σας ακούμε, κυρία Βέτα. Αν δεν μας ακούει, κυρία Μπέτα. Το Κάιρο από το συντονιστικό γραφείο. Μπορούμε να με ακούτε. Σας ακούμε. Δεν πειράζει αν δεν έχουμε εικόνα. Μιλήστε μας λίγο για να... Δεν πειράζει αν δεν έχουμε εικόνα. Θα παίξουμε... Καλησπέρα σας, κυρία Υπουργέ, κυρία Υπουργέ και Γενικό Γραμματέα. Με ακούτε. Βεβαίως. Κυρία Υπουργέ, κύριε Γενικά Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Πασά, Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης, την οποία προείστασε σε όλους εμάς. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που δόθηκε η ευκαιρία μέσα από μία απλή φράση στον κύριο Πασά ότι η Ελλάδα είναι τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στο Κάιρο φέτος, να προσπαθήσουμε και να φτιάξουμε και ελπίζουμε να το απολαύσετε ένα βίντεο με τους μαθητές του Αβεροφείου Γυμνασίου Λυκείου Αλεξανδρίας και της Απετιού Σχολής Καΐρου. Επιλέξαμε λίγο μεγαλύτερα παιδιά, γιατί εκείνα θα φύγουν πιο γρήγορα από το σχολείο μας, ενώ τα πιο μικρά έχουν τη δυνατότητα χρόνο με τον χρόνο να παρουσιάζουν τη δικιά τους δουλειά και με αξιόλογους καθηγητές και δάσκαλους. Εμείς εδώ έχουμε μία βιωματική μάθηση μέσα από όλο αυτό που προσπαθήσαμε σήμερα και σας και την διδασκαλία. Θα αναφέρω ότι ξεκινήσαμε τον Δημήτρη του Κατσιπίνα, τον μικρό μαθητή του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στο Κατάρ, που πήρε της κυρίας Υπουργού το βραβείο. Η μεγάλη χαρά του, αν δεν είναι αυτό βιωματικό, ό,τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Αυτό δεν είναι η ζωντανή γλώσσα σε όλη τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, τότε τι άλλο μπορεί να είναι. Εγώ προσωπικά είμαι συγκινή. Βρέθηκα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και οι Αιγύπτιοι φίλοι μας μιλούσαν ελληνικά. Και εμείς συνεννοούμασταν μαζί τους και τα παιδιά μέσα στην Αίγυπτο και μέσα στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, εμβληματικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, που έχουν μαζευτεί όλα τα ελληνικά χειρόγραφα του Πλάτωνα, τα πρωτότυπα από την ελληνιστική εποχή, του Πτολεμαίου του Πρώτου. Είμαι συγκινημένη γιατί τα παιδιά έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια. Βιωματικά μπήκαν στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και απήγγειλαν Καβάφη, δίπλα στην προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στο Αριστοτέλη, στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, σε Φέρι, Διονύσιο Σολωμό. Σας ευχαριστώ θερμά όλους που σήμερα είμαστε εδώ και γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας με αυτό το βίντεο που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Εμείς ευχαριστούμε θερμά για όλη την προσπάθεια και τη συμβολή σας. Και τώρα θα απολαύσουμε το βίντεο από το συντονιστικό γραφείο του Κάιρου. Χώρο της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Η προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου κοσμεί τον εξωτερικό χώρο.
φιλία και κατ' αρετήν ομοίων. Τέλεια είναι η φιλία των αγαθών και ως προς την αρετή ομοίων ανθρώπων. Φιλία εστί, μία ψυχή, ενδυσί, σώμασιν, ενοικουμένη. Η φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώμα. Και από τη θαυμάσια πανελλήνια δεξιστρατεία, την Νικηφόρα, την Περίλαμπρη, την Περιλάλητη, την Δοξασμένη, ως άλλη δεν δοξάστηκε καμιά την απαράμιλη, βγήκαμε εμείς, ελληνικός καινούριος κόσμος μέρας. Εμείς, οι Αλεξανδρείς, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες, Αιγύπτου και Συρίας, και Μηδία και Περσίδη και όσοι άλλοι, με τις εκτεταμένες επικράτειες, με την ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών και την κοινή ελληνική λαριά, ως μέσα στη Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς. Για να και δημονίσου να μιλούμε τώρα. Γεννημένος κοσμοπολίτης, ο Κωνσταντίνος Καβάφης έζησε στην Αλεξάνδρεια, την Αγγλία, την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα και επέστρεψε τελικά στο τόπο που γεννήθηκε, την Αίγυπτο. Η ποιήση του Καβάφη είναι γεμάτη από τις διαπιστώσεις για τη ζωή και αυτές είναι που προκαλούν μια αίσθηση συγγένειας με κάθε αναγνώστη. Στους στίχους του ανακαλύπτουμε και ένα νέο μάθημα ζωής που έχει ο Κωνσταντίνος Καβάφης να μας δώσει. Από τις 9, 12 και μισή, γρήγορα πέρασε η ώρα. Από τις 9 που άναψα τη λάμπα και κάθισε εδώ. Καθόμουν χωρίς να διαβάζω και χωρίς να μιλώ. Με ποιο να μιλήσω? Κατάμονος μέσα στο σπίτι αυτό. 12:30. Πώς πέρασε η ώρα? 12:30. Πώς πέρασαν τα χρόνια? Αυτό αποδεικνύεται πρωτίστως από την πολύ νωρίς παρουσία μοναχών οι οποίοι μιλούν την ελληνική γλώσσα. Μπορεί να είναι και από την Αίγυπτο, μπορεί να είναι και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Αλλά όλοι είναι ελληνικής παιδείας, διότι την εποχή αυτή, αυτό είναι το καταπληκτικό, η ελληνική γλώσσα ομιλείται πολύ καλά, σαν μια, όπως σήμερα ομιλείται η αγγλική γλώσσα, αλλά σε πολύ καλό επίπεδο από την εποχή εκείνη. Και ξέρουμε ότι διατηρήθη τουλάχιστον μέχρι τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα η ελληνική γλώσσα σε αυτές τις περιοχές. Σεβασμιότατε, η περίφημη βιβλιοθήκη του Όρος Σινά, η οποία είναι η δεύτερη μετά από το Βατικανό μεγαλύτερη σε συλλογή χειρογράφων και κωδικών, ιδίως της πρωτοχριστιανικής περίοδου. Τι ακριβώς περιλαμβάνει και πώς η ελληνική γλώσσα διατηρήθηκε ζωντανή, όχι μόνο μέσα από το τεράστιο όγκο των έργων αυτών, αλλά και από τη σπουδαιότητα του περιεχομένου του. Ξεκινάμε. Σήμερα βέβαια είναι μεγάλη. Θα πω στη συνέχεια πόσα είναι. Ξεκίνησε όμως σαν πιο μικρή συλλογή βιβλίων. Όταν ένας από τους αρχιεπισκόπους, ο Νικηφόρος Μαρθάλης, είχε την καλή πρωτοβουλία να μαζέψει όλα τα βιβλία. Τότε δεν υπήρχαν πολλά έντυπα, ήταν περισσότερα χειρόγραφα. Να τα συγκεντρώσει από τα κελιά των μοναχών, από τα εξωτερικά κελιά των μοναχών και να τα τοποθετήσει σε ένα χώρο όχι πάρα πολύ μεγάλο, χωρούσαν τότε, μαζί με εκείνα που βρεθήκανε το 1970. Δύο η πρώτη αυτή και μεγάλωσε, είναι 4.500 χειρόγραφα βιβλία και η Ελλάδα φυσικά. Και εγώ να πω και κάτι άλλο που θα ήθελα. Έχω δημιουργήσει στην Ελλάδα και ένα ίδρυμα το οποίο έχει σαν σκοπό να προβάλλει το πολιτιστικό έργο του Σινά, της Μονής του Σινά, και το εκπαιδευτικό έργο, αυτό λέγεται Ίδρυμα
Ίδρυμα Οροσινά να γινόταν και ένα κέντρο της ελληνικής γλώσσης με 3, 4, 5, 6 σημεία. Δηλαδή, εκεί να γινόταν μια τράπεζα των ελληνικών χειρογράφων απανταχού του κόσμου δια ανταλλαγής. Μου αρέσει πάρα πολύ η ελληνική γλώσσα, επειδή δεν χρειάζεται διάβασμα και είναι περίπου έτοιμη. Το λέγει είναι καρδιά, επειδή έχει πολύ γραμματική και χρειάζεται πολύ διάβασμα. Φιλία, δημοκρατία και φιλοσοφία. Ο ήρωας που με πνεύει περισσότερο είναι ο Μισέλης, είναι ο Μιχαλός, ευρηματικός και πιστός στον θεσμό της οικογένειας, όπως και η μεταρρική ελληνική κοινωνία. Αν ζωγράφησα την Ελλάδα, θα ζωγράφησα ένα καράβι που πλέει στο Αιγαίο Πέλαγος με ανοιχτά φανιά. Πού συναντιούνται η Ελλάδα και η Αίγυπτος? Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια. Και το πράγμα που τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλιώσεις που δέχεται κάθε τι ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Σε αυτόν τον κόσμο που όλο ένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται. Όταν στον δρόμο της Θήβας, ο Ειδήπου συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έδεσε τέλειγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση του Ειδήποδο. Γιορτάζοντας την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας, που όλοι εδώ μέσα στην αίθουσα και πέρα από αυτή τη γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί βρισκόμαστε στην αγαπημένη χώρα της Αιγύπτου. Το ιδιαίτερο είναι τα ίδια τα παιδιά της Αμπελτίου Σχολής Καΐρου, που είμαι σίγουρη ότι ο εξωγόντοτος πρέσβης αισθάνεται υπερήφανος, σαν απόφυτος του σχολείου του Αμυγός Ελληνικού, που είναι πάντα αρρωγός και υποστηρικτής σε κάθε προσπάθεια. Τα ίδια τα παιδιά της Αμπελτίου, με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη στιγμή, είπαν πως η ελληνική γλώσσα είναι πανταχού παρούσα. Είναι ζωντανή. Συνδέει πολιτισμούς, συνδέει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και μαζί με αυτές τις δύο χώρες χέρι-χέρι συνδέεται με όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με ξηρά μας και πράγματι να πούμε ότι, κυρία Βέτα, πού συναντιέται η Αίγυπτος με την Ελλάδα, στην καρδιά.